Ραπτόπουλο, πες τα παιδιά να σου δείξουν το βίντεο που ο Κόκκινος έχει κουρευτεί γουλή και λέει να μείνουμε σπίτι. Επίσης, πώς θα περάσετε το Πάσχα οικογενειακά? Φίλε, εγώ είμαι μόνος. Έχουν πεθάνει όλοι δικοί μου. Ραπ. Εγώ είμαι μόνος. Καλύτερα. Θα τα περάσω, ναι, με την... Ναι, με, τη, ναι. Με την κοπέλα μου. Εγώ μια φορά είπα στην κοπέλα μου, λέει, χέσε με ρε Μαρία και με έχεσαι και μ' άρεσε. Τι να κάνω? Είσαι και εγώ. Όλοι έξω. Τα χαρτιά. Τα έχουμε όλοι. Ταυτόχρονα μα πει τα αρχίδια. Στον πατσί τώρα. Πώς είναι, 3 είναι ή 2, ρε. Παιδιά, sorry, θα είναι η αστυνομία λίγο. Ναι, λίγο ήρθε πολύ. Ρε πούστη ραπ, κλάσε τώρα να φύγουνε. Σε λάθος στιγμή κλάνεις, ρε πούστη.
Πού είναι η ταυτότητά μου. Τι θα γίνει με αυτό πάλι. Μέσα βγάλω με τα χαρτιά. Κάτω στα αυτό. Δεν ισχύει πρόστιμο, αλλά μας καρφώσαν, αλλά δεν ισχύει πρόστιμο. Μη μας άτε. Λοιπόν, πάμε κανονικά, παιδιά, στον αέρα. Τέος στον αέρα. Μ' ακούς? Ναι, όλα κομπλέ, όλα κομπλέ. Ναι. Ωραία, θα πάμε κανονικά τώρα, πάμε κανονικά. Δεν μου λες να πάμε τρίτη όλοι μαζί. Τι πάμε, ξεχωριστά. Ναι. Εγώ τελειώνω κομπή, θα σου πω πότε τελειώνω κομπή, να κάνουμε, μην κάνεις, να συνοηθούμε. Πάμε παρέα. Πάμε παρέα μαζί. Έλα παικταράδες, εδώ είμαστε, μη μασάτε. Μένουμε να πείτε και τέτοια. Ο κόσμος θέλει να μάθει τι υπόθηκε, τι έγινε, τι τα πάντα. Τι υπόθηκε, καταρχάς ο ψηλός με τα γυαλιά συμπαθέστατος έχει αυτό το, ξέρεις, φαλακρίτσα με μαλλί γκριζαριστό πατημένο προς τα μπροστά αραιό. Σε φάση μου θυμίζει Ρωμαίο 180. Ευχαριστούμε αγαπώ τον Πιερικό για τα beats. Να είσαι καλά παλικάρι μου. Μάριε πέστη, ο ραπ κλάνει λάθος στιγμή. Ρίξε μια κλανιά την ώρα που είναι δυνατόν ρε εσύ. Οκ. Εικονίδιο Ασλαμά Ακάμπ κανονικά. Θέλουμε πλήρη συνομιλία. Παιδιά, έχει γίνει καταγγελία. Και ζητάει ο Βασίλης. Μας παίρνουν τα στοιχεία τώρα και ζητάει ο Βασίλης να μάθει φυσικά. Θα δούμε αυτό. Ρε φίλα με τρελάνεις. Γνώμη για Ισλανδία, Αγγλία 3-1 το 16 λέει και αποκλεισμός της ΑΓΕ εκεί πέρα κόβεται. Σήμερα άκουσα το ένστικτό μου και δεν ήρθα. Ψαράκι Σπυρίδων 14 εικονίδιο Δημήτρη. Επειδή βρίζεται λέει μικροβιολόγους, δεν γνωρίζω ρε φίλε. Έλληνες ρουφιάνοι και τη Μεγάλη Εβδομάδα. Άστο, πάλι καταγγελία, ναι. Μάριε, Πίτερ Οτούλ ή Τσάρλς Ίστον. Πίτερ Οτούλ. Είχαμε και τον Νέιτ από τον Ηλία Παρίσι. Α, ωραίο. Φούρναρη λέει, πρόσεχε, μη γίνεις vegan, digi, dog με αυτούς που φέρνεις στην εκπομπή σου. Α, οκ, okay, ωραία. Ναι, περιμένετε παιδιά, γιατί με θέλουν λίγο έξω.
Εν τω μεταξύ κρύφτηκα για την κάμερα, δεν βλέπουμε που είναι ρε. Να φοράς τάπα και πάμπερς για να μην σου φεύγουνε. Μαλάκες τώρα, νούντλες και ρουφάκι τα ζουμιά, να ξέρετε. Βλέπω μάστερ σε φτιάχνω πειραστή από τα Ιαπωνέζικα. Η Κύπρη θεωρεί δεδομένο το δεύτερο μπάνο, οπότε δεν ανησυχώ. Έλα πάμε. Επίσης παιδιά σου τρώτε καλή όρεξη. Τίποτα, εδώ μιλάμε τα παιδιά, περάσει η ώρα. Για να κάνουμε μια περιγραφή, τι έγινε, τι δεν έγινε κτλ. Εάν θες τώρα, μωρέ, όταν έφυγε, όταν μπήκε ο καλύτερος των δύο Μασίλης, εντάξει, καταγγελία. Έγινε, κάτσε να τελειώσουν, έγινε, οκ. Ο Ραπτόπουλος, ο Ραπτόπουλος, συγγνώμη. Το αυτοκίνητο τι μάρκα είναι, λέει, το C3 είναι αυτό το Citroën. Λέω, ρε, πώς τι, πλάκα μας κάνεις. Ρωτάει τους αστυνομικούς, λέει, το C3 είναι αυτό. Λέω, έχει το C4, το περιπολικό. Δεν υπάρχει, ρε. Δεν υπάρχει. Αυτό που ζούμε. Νίκ, ωραία ιδέα έριξες, ρε, εσύ. Να πάρω το strap-on, τι είπες, και να τουτ-τουτ, να γίνει σκηνικό. Άμα τα πει ο Βασί, ναι. Αχ. Τους έπιασε, λέει, στο γλύψιμο, ε. Χέστηκε πάλι ο χοντρός. Το αυτοκίνητο, τι μάρκα είναι, κύριε μπάτσε μου, ρε μαλακά. Δεν το πίστευα, ρε. Τι λέει, τι αυτοκίνητο, τι μάρκα είναι, ρε μπούς. Θα μας τρελάνεις. Οκ. Το καλοκαίρι μαζί πηγαίναμε. Οκ. Να δω. Κάποια... Αχ! Μάριε, πήγαινε έξω, λέει, με μικρόφωνο. Τώρα το θέλετε αυτό, για να πάμε λίγο. Πάω με μικρόφωνο, ελπίζω να... Τέο, πιάνει, ε! Απλά βάλ το τσέπι, να μην φαίνεται. Μέχρι να βγουν τα μέτρα, αυτή την ταλαιπωρία θα τραβάμε τώρα. Δεν πειράζει, αυτή είναι η γοητεία. Τι γοητεία, ρε φίλε. Το να κάνεις εκπομπή και να είσαι παραπατικός. Ναι. Πάλι, δεν είναι βάρος.
Θα βρεθεί κανένας παπάς, θα μας κάνει ραντεβού, να το κάνουμε εσείς. Περιμένετε και εσείς να ξέρουμε και εμείς πάντα. Πάμε στο Μετρόπολης που έχουμε χαρτιά. Ρε μαλάκα, χαρτιά έχουμε αυτά, απλά αυτό είναι αδιευκρίνιστο. Σε λέει πρέπει να πάει με αυτή την οδό για να γίνει τώρα, κατάλαβες, σου λέει τώρα. Πρέπει να πάμε και να γίνει ένα δίκιο. Δεν κάνουν μαλακίες ρε φίλε, δεν έχει διευκρινιστεί αυτό το πράγμα. Σε λέει το ιντερνετικό δεν το έχουν διευκρινίσει ακόμα στην νομοθεσία. Το σου λέει, το ιντερνετικό το κάνει. Μέσα το πούμε το χαρδαλιά. Είναι πράγμα. Που λέμε κενό νόμο αυτό, έτσι. Κενό νόμο. Κάπως κενό. Δεν ξέρω, δεν το μα όχι, ο ίδιος ο διοικητής που είχαμε ρωτήσει, μας είπε ότι αυτό δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα. Ο ίδιος ο διοικητής μας το διευκρινίσει με τον δικηγόρο που μίλησε. Θα κάνουμε έτσι. Η άλλη ξεντύνεται. Η άλλη ξεντύνεται. Πού παίρνετε εκεί, στο παράθυρο. Μέσα στο. Στο δεύτερο όροφο. Δεν λειτουργούσε το κατάστημα, έκαναν εκπομπή. Τώρα το κατά πόσο είναι νόμιμη η εκπομπή, αν επιφέρει κέρδος από αυτό ή γίνεται από χόμπι. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά. Έτσι. Αυτό άμα κάνετε έτσι, θα εξεταστεί και φαντάζομαι να λέω θα υπάρχει. Να γράψω από κάτω, έκανε εκπομπή. Έκανε, ναι, ναι. Έκανε, ναι. Ένας. Ναι. Ναι, γινόταν εκπομπή, γράψε. Εντός. Γινόταν εκπομπή. Εγώ το βάζω έκανε εκπομπή, θα σου πει ιδιοκτήτης. Να μην φαίνεται ότι λειτουργεί, έκανε εκπομπή, έτσι. Λοιπόν, έλα λίγο από εδώ, εσύ. Εγώ. Ναι. Για τράβα. Για έλα από εδώ, για έλα. Έτσι, αυτό, σκέτο. Να ήταν εξωτή. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Μια άλλα, βγήκε από εδώ. Μιλήστε με τον δικηγόρο. Γιατί το σειραίο και καλά δεν μπορεί να μεταλάβει. Θα έρθει να δείτε. Από τώρα δίνουμε ραντεβού. Εντάξει. Είναι πιο καλό που θα γίνει κιόλα σε ξεκαθαρίσει. Όχι, όχι. Εντάξει. Εγώ το πρέπει σαν λεπιντζίδε. Θα γίνει δηλαδή το πρωτάθλημα, δεν ξέρω. Θα έρθουμε μα είναι. Θα έρθω με το ραπτόπουλα μα είναι. Για τι ημερομηνίε. Μέσα στο Μάιο. Χωρί κόσμο βέβαια. Σε κόβω Ολυμπιακός είσαι εσύ. Όχι, παοξίζουμε εδώ. Α, παοξίζεις. Ωραία, παιδιά, καλή Ανάσταση, να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή Ανάσταση. Τι. Τι λέει, παιδιά. Πάλι θα τρέχουμε για ενστάσεις, δεν είναι απόλυτα διευκρινισμένο αυτό μας λένε, αλλά θα δικαιωθούμε, γιατί έχουμε τα χαρτιά μας, θα κάνουμε τις ενστάσεις μας και όλα θα πάνε καλά. Το καλό είναι ότι μπορούμε να μάθουμε ποιος έκανε την καταγγελία, αυτό είναι το πλέον ευχάριστο. Θα κάνω δήλωση. Έλα, δήλωση. Μισό λεπτό. Ναι. Εσύ Καριόλη που έκανες την καταγγελία, να ξέρεις ότι βάλαμε άνθρωπο δικηγόρο να βρει ποιος είσαι. Στο λέω από τώρα, θα σε τουμπανιάσω στο ξύλο. Θα κάνεις μήνυση, θα σε πληρώσω Καριόλη, στα αρχίδια μου έχω λεφτά να σε πληρώσω, αλλά θα σε κάνω τα μούτρα μια εβδομάδα αν βγαίνεις έξω Καριόλη, το λέω από τώρα. Στον αέρα. Να κοινωνικές κανονικά ο Βασίλης. Καθαρές κουβέντες. Τρία μπινελίκια ανά σεκόντ. Χα 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 χα. Λοιπόν. Ο αστυνομικός λέει όμως το ραπ το ρωτάει για την μπάλα. Κόφτα μου, εγώ δεν έκανα τίποτα. Αλήθεια.
Και βίντεο θέλουμε. Λέει, το έχει πει και ο αστυνόμος, λέει Θεοχάρης. Δεν μου λες, αν είναι ο κόκκινος θα το δείρεις. Ναι. Αυτό δεν θα το δείρει, ξέρετε. Ναι, Νίκ, ενημερώθηκα για το στραπών, κανονικά. Ο μπάτσος λέει ΠΑΟΚ. Λοιπόν, τελειώνουμε, πάμε να κάνουμε στις ενστάσεις μας, παιδιά, γιατί πρέπει το θέμα να τελειώσει, να καθαρίσουμε από αυτή την ιστορία. Θα πρέπει να κλείσουμε λίγο νωρίτερα και να πάμε να κάνουμε τις ενστάσεις και να καθαρίσουμε. Ναι. Αύριο φυσικά πάλι εδώ θα είμαστε, μάλλον θα έχουμε πάλι επισκέψεις, αλλά εντάξει, θα πάμε για την έσταση, την γνωστή διαδικασία, μάλλον έτσι θα το πηγαίνουμε. Μέχρι να διευκρινιστεί το θέμα. Εικονίδιο Χατζινάκου, δεν κατάφερα να πείσω τον μπάτσο να κάνει σαμπ. Γαμώ το σπίτι μου, γαμώ. Γέμισε ο τόπος ρουφιάνους και δοσύλλογους, καημένε. Η δικηγόρος σας την έκανε για να βγάλει λεφτά. Κλαίω. Και έχω μείνει εγώ να ψάχνω το 150ρικό μου. Θα έχει ασλαμά αύριο. Θα δούμε, ρε παιδιά. Εντάξει, αύριο θα έχουμε, παιδιά. 7 με 9 κανονικά. Αύριο 7 με 9 κανονικά. Απλά πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα τυπικά, οι ενστάσεις και αυτά στο τμήμα για να είμαστε OK, έτσι. Λοιπόν, παιδιά. Τα κλειδιά. Ραντεβού αύριο 7 η ώρα. Αύριο 7 η ώρα, ραντεβού.